Ανταμωθήκαμε σήμερα εδώ σε ένα πολύ όμορφο αντάμωμα πάλις, όχι για ένα περιβαλλοντολογικό ζήτημα απλά, αλλά για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ζωής που επήγει. Δεν μπορούν να κρυφτούν οι ευθύνες διαχρονικά όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που νομοθέτησαν μια πολιτική με κοινό παρονομαστή τα κέρδη και όχι την υγεία των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η πολιτική επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε νόμος του κράτους, στο όνομα της πράσινης τάχα μας ανάπτυξης. Μάλιστα, η προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό είναι το αστείο, λίγες μέρες μόνο πριν τις βουλευτικές εκλογές πέρασε τα σχετικά για την αδειοδότηση των τσιμεντοβιομηχάνων. Επειδή και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσμοθετήθηκε, επιδοτείται και ενισχύεται η κάψη των σκουπιδιών, είναι ήδη νόμος. Οι δικαστικές προσφυγές αποτελούν όχι μονάχα χάσιμο χρόνο αυτή τη στιγμή για μας που αντιπαλεύουμε την κάψη, αλλά απέναντίας με τις χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες αποκτούν και τον χρόνο που χρειάζονται για τη μονιμοποίηση της πρακτικής τους. Να ξεσηκωθούμε, να μην τους αφήσουμε, με τον αγώνα μας όλοι, μα όλοι μαζί να τους σταματήσουμε. Την ώρα που οξυνόταν και φούντωνε η πανδημία του νέου κορονοϊού, προωθήθηκε η υλοποίηση του αιτήματος του ομίλου Τιτάν για την τροποποίηση των ισχυών των κανονισμών του εργοστασίου της Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αδειοδοτηθεί η σχετική βιομηχανική μονάδα για την καύση στερεών αποβλήτων. Ξέρουμε όλοι ότι στο συγκεκριμένο εργοστάσιο ήδη χρησιμοποιούνται συμβατικά τα λένε καύσιμα, όπως το τοξικό πετκόκ που είναι μεταξύ μας και αυτό καρκινογόνο. Από το 14 καίγονται στον Τιτάν μια ποικιλία εναλλακτικών συσσαγωγικά απορριμματογενών καυσίμων, όπως βιομάζα, απόβλητα ανακύκλωσης οχημάτων και μηχανικά κατεργασμένα απόβλητα από χαρτί και χαρτόνι, πλαστικά και ξύλο, που ουσιαστικά αποτελούν και τα συστατικά των απορριμματογενών καυσίμων SRF και RDF. Γιατί όμως αυτό είναι βλαβερό, θα ρωτήσει κάποιος. Είναι καλύτερο να πνιγούμε σε σκουπίδια? Όχι βέβαια. Το ερώτημα δεν τίθεται καθόλου έτσι. Δεν είναι ή. Αντί για την καύση, θα μπορούσαν να λειτουργούν σωστά όλες οι υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων που δεν λειτουργούν εν μέρη καθόλου. Με τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζόμενους στην αποκομιδή, στους ΜΑΣ, στους ΧΙΤΑ, στα ΚΔΑ και στις ΜΕΑ. Να ενισχυθούν έπρεπε η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και η μηχανική ανακύκλωση των σύμμικτων απορριμμάτων, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να μειώνονται διαχρονικά, αλλά και η κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων. Αυτό θα ήταν αληθινά πράσινη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και στον άνθρωπο. Φίλες και φίλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι περισσότερα καμένα σκουπίδια σημαίνουν περισσότερα ανθρωπογενή τοξικά απόβλητα, περισσότερα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα και περισσότερη τέφρα στον αέρα και στο έδαφος. Ξέρουμε ότι οι μονάδες αποτέφρωσης απορριμμάτων εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα μια σειρά από αέρια παράγωγα, όπως η αιωρούμενη τέφρα και αέριους ρήπους, με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Είναι γνωστό πια και τεκμηριωμένο σε διάφορες μελέτες ότι οι κυριότεροι ρήποι που εκπέμπονται κατά τη διαδικασία της αποτέφρωσης στερεών αποβλήτων είναι σωματίδια με τη μορφή τέφρας και αιωρούμενα σωματίδια, οξέα και άλλα αέρια, όπως ενώσεις χλωρίου, του θείου, του αζότου, αμμονία, παραδείγματος χάρη και άλλα. Επίσης τοξικά μέταλλα όπως υδράργυρος, κάδμιο, χρώμιο, θάλιο, αρσενικό, νικέλιο, μόλυβδος κλπ. Ακόμα τοξικές ή μη τοξικές ενώσεις του άνθρακα όπως διοξίνες και φουράνια, φυτικές οργανικές ενώσεις, διοξίδιο και μονοξίδιο του άνθρακα, μεθάλιο κλπ. Ειδικότερα για την καύση του RDF, στην τσιμεντοβιομηχανία, από τα ιχνοστοιχεία και τα μη πτυτικά μέταλλα, ενσωματώνονται αυτά στο κλίνκερ και η επιβάρυνση μεταφέρεται στα προϊόντα τσιμέντου, με όλες τις επιπτώσεις που υπάρχουν, όταν με το χρόνο, όπως ξέρετε, και τη φθορά του τσιμέντου περνάει αυτή η επιβάρυνση και τα στοιχεία του στο περιβάλλον. Σας ζαλίζω, αλλά θα συνεχίσω.
Τα ημιπτυχικά μέταλλα, όπως ο μόλυβδος και το κάδμιο, κατά ένα μέρος ενσωματώνται στο κλίνκερ, ενώ κατά το υπόλοιπο μέρος τους συμπυκνώνται από αιωρούμενα σωματίδια και θεωρητικά δεσμεύονται στα φίλτρα του συστήματος αντιρρήπανσης. Αυτές οι χημικές ενώσεις είναι όλες με τον τρόπο τους βλαβερές για την υγεία μας, αλλά θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ ιδιαίτερα στις διοξίνες. Μία διοξίνη αναφερόμαστε σαν διοξίνη, ενώ είναι μια ομάδα με πολλές ενώσεις, συνήθως την TCDD, την τοξικότερη από όλες. Η ένωση αυτή, ειδικά, έχει χαρακτηριστική καρκινογόνος για τον άνθρωπο από το Διεθνή Οργανισμό Ερευνών του Καρκίνου, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους αξιόπιστους διεθνείς οργανισμούς υγείας. Οι πληροφορίες για τις άμεσες και απότερες συνέπειες των διοξινών στην υγεία των ανθρώπων έχουν προκύψει από μελέτες μετά από ατυχήματα σε εργοστάσια παραγωγής όπως ο Σεβέζο. Παθήσεις που συνδέονται με μακροχρόνια αλλά και βραχυχρόνια έκθεση των καθήκων σε διοξίνες που εκλείονται από την καύση των σκουπιδιών είναι οι νεοπλασίες, κοινός καρκίνη δηλαδή. Του εγκεφάλου, σε μαστούς, μήτρα, ύπαρθη, οριοειδή, νεφρά, λεμφώματα, λευχαιμίες κλπ. Επίσης καρδιαγγειακή και αρδιοπάθεια, εγκεφαλικά επεισόδια, υπέρταση, ασθένειες στο νοσοποιητικό με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης λοιμόξεων, ιδιαίτερα του αναπνευστικού και ούτω καθεξής. Στα παραπάνω αφρίζονται βεβαίως οι επιπτώσεις και των άλλων τοξικών στοιχείων που τα περισσότερα είναι λιποδιαλυτά, αποθηκεύοντας τον οργανισμό, παράγονται κατά την καύση, όπως τα φουράνια και τα βαριά μέταλλα που αναφέρθηκα παραπάνω. Όμως δεν είναι αμελητές οι επιπτώσεις, απέναντίες οι περισσότερες είναι περισσότερες και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους εργαζόμενους στους σταθμούς μεταφοράς, χώρους υγειονομικής ταφής και στη μονάδα αποτέφρωσης αποκλήτων. Οι εργαζόμενοι εκεί παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο αναπνευστικών παθήσεων, άσθημα, βροχίτιδα κλπ. Συχνά γαστρεντερικά προβλήματα, ναυτία και διάρρεια, καθώς και ερεθισμό του δέρματος, δερματοπάθειες, ερεθισμό των οφθαλμών, του ρινικού βλενογόρου και του ανώτερου αναπνευστικού. Οι εργαζόμενοι αυτοί μπορεί να εμφανίσουν το σύνδρομο οργανικής τοξικής σκόνης που χαρακτηρίζεται από βήχα, σφίξιμο στο στήθος, δύσπνια, συμπτώματα που μοιάζουν με γρήπη όπως ρίγη, πυρετό, μυαλγία, πόνους στις αρθρώσεις, κόπωση και κεφαλαλγία. Οι περισσότερες αυτών των τοξικών ουσιών, όπως είπαμε προηγούμενα, αποθηκεύονται στον ανθρώπινο οργανισμό, αποβάλλονται, διασπώνται πάρα πολύ αργά, κάποιες χρειάζονται και δεκαετίες και έτσι η δράση τους αφρίζεται στο βάθος χρόνου. Δεν τα λέμε φίλες και φίλοι όλα αυτά για να τρομάξουμε, αλλά για να τα γνωρίζουμε. Η γνώση είναι δύναμη. Το να ξέρουμε τι παλεύουμε κάνει τον αγώνα αποτελεσματικό. Στην ιδιαίτερα βεβαρημένη περιβαλλοντολογικά περιοχή στη Δυτική Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες που θα μπορούσαν να δείξουν τις επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού από τις ήδη υπάρχουσες βαριά υπογόνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως τα ΕΛΠΕ, όπου εκεί είναι γνωστοί οι αγώνες των κατοίκων στο Κορδελιό και στον Εύωσμο. Άκρος επικίνδυνη για τον πληθυσμό είναι και η ανύπαρκτη στην ουσία πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με ταυτόχρονα και εντελώς υποστηλεχωμένη από προσωπικό εξοπλισμό και υποδομές, δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας. Τα προβλήματα με τον Τιτάνευ καρπίας δεν εστιάζονται μονάχα στην κάψη απορριμμάτων. Ήταν το διαχρονικό αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχει ο Τιτάνευ εδώ στην περιοχή, καθώς μην ξεχνάμε ότι εκτός από αυτό που θέλει να κάνει το έγκλημα με την καύση RDF-SRF απορριμμάτων που θα πούμε σε λίγο τι είναι, και η PET-COK ήδη. Το PET-COK για όσους δεν γνωρίζουν, αν και τα είπε ο γιατρός σαν επιπτώσεις στην υγεία, είναι ο πετρελαϊκός άνθρακας. Υπάρχουν πολλές χώρες αυτή τη στιγμή που έχουν απαγορεύσει τη χρήση PET-COK. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δύο, τον Τιτάνα εδώ πέρα και την Μακεδονική Ασβεστοπία που είναι ακριβώς απέναντι, η οποία και είναι από εδώ και πάρα πολλές χρόνια PET-COK. Από τότε οι κάτοικοι από το 2008-2009 ζητούμε να σταματήσει ο Τιτάνευ καρπίας να καίει PET-COK και στη θέση να καίει κάτι πιο οικολογικό, παραδείγματος χάρη φυσικό αέριο ή κάποια πιο ήπια μορφής ενέργεια. Τότε καταλάβαμε, γιατί μαζί με άλλα χίλια μιλούνια προβλήματα, όπως είναι η τεράστια ηχορύπανση, όσοι ζουν εδώ πέρα το καταλαβαίνουμε πολύ καλά, διαρροές σκόνης και ρήπων, αυτή τη βδομάδα έχει γεμίσει το διαδίκτυο με φωτογραφίες από διαρροές σκόνης και ρήπων που έχει. Δεν βλέπουμε καμιά πολιτεία, καμιά κυβέρνηση, καμιά περιφέρεια, κανένα να ασχοληθεί και να δει για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά εδώ πέρα. Και πολλές μη αναπλάσεις που δεν έπρεπε να κάνει ο Τιτάνευ και δεν τα έκανε. Καλησπέριζω Θεσσαλονικής. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Εμείς είμαστε από το Βόλο ένα δυσίωνο μέλλον για σας, αν δεν αγωνιστείτε για να το αλλάξετε. Από το 2017 που δημιουργήθηκε η Επιτροπή,
Έχουμε κάνει αρκετές ενέργειες για να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Ο αγώνας είναι μαραθώνιος, οπότε δεν χρειάζεται ούτε να βιαζόμαστε. Δεν κουραζόμαστε. Αυτό είναι βασικό. Να πω ένα μικρό ιστορικό. Το 2015 ξεκίνησε να καίει σκουπίδια η ΑΓΕΤ. Η ΑΓΕΤ είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο, το οποίο είναι Lafarge Holcim, η μεγαλύτερη πολυεθνική στον τομέα του τσιμέντου, έχει 100.000 περίπου εργαζόμενους παγκοσμίως. Όπως καταλαβαίνουμε, επηρεάζει κυβερνήσεις, πολιτικούς, δημάρχους και οτιδήποτε άλλο. Όπως καλή ώρα φαντάζομαι και οποιαδήποτε άλλη πολυεθνική. Όταν λοιπόν εμείς διαπιστώσαμε τι πρόβλημα υπάρχει, αρχίσαμε να εναντιονόμαστε. Και γιατί κάποιοι σκουπιδιών είναι θανατηφόρα. Σας το είπε πριν και η γιατρός που μίλησε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επί τούτου. Πού βασίζονται όμως αυτοί που την κάνουν? Γιατί αυτό που λένε είναι νόμιμη η καύση. Είναι νόμιμη η καύση γιατί τους νόμους τους φτιάχνουν οι τσιμεντοβιομήχανοι.